άρωμα γυναίκα στο τρίτο από το τέλος του παιχνίδι του Cage Survivor. Έχουμε την Χριστίνα Καμενίτσα στα 56 κιλά να αντιμετωπίσει τη Μαριάννη Σαμούχα. Αυτή είναι η Μαριάννη Σαμούχα εδώ από τους ελέοντες της Προπύργου. Δρακολίνου Τίμη, σούπερ μαμά, όπως είναι γνωστή στο χώρο του MMA. Έχει δύο εύρυθες κόρες. Νομίζω ότι μόνο και μόνο που μπαίνει στο κλουβί είναι άξιο θαυμασμού. Και δεν είναι και ο πρώτος της αγώνας κιόλας. Παίζει απέναντι σε μια νεαρή αθλήτρια και πολύ καλή στην κατηγορία της. Έμπειρη αθλήτρια. Εδώ Χριστίνα Καμενίτσα. Οι δύο κοπέλες έχουν μάλιστα και πολύ καλή φιλική σχέση. Οπότε είχε ενδιαφέρον έτσι όλο το build-up πριν από το match. Να δούμε όμως, δεν νομίζω ότι θα λυπηθεί η μία την άλλη μέσα στο κλουβί σήμερα. Δύο κοπέλες στο κέντρο του κλουβιού, έτοιμες να ξεκινήσει ο αγώνας. Άκουσαν τις τελευταίες οδηγίες. Οι κριτές δίνουν το OK και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο στον μοναδικό γυναικείο αγώνα της βραδιάς του Cage Survivor. Καμενίτσα με το μπλε, με το πορτοκαλί μαύρο η Σαμούχου. Καμενίτσα με το τζάμπ εδώ προσπαθεί να βρει την αντιπρόσωπη. Βρήκε πάρα πολύ ωραία τη Σαμούχου εδώ με συνεχόμενα χτυπήματα. Χτυπήματα από την Καμενίτσα. Η Σαμούχου αμέσως μαζεύτηκε, το είδε η Καμενίτσα. Όρμηξε πάνω στο κλουβί. Είχε την ευκαιρία, αλλά την έδεσε η Σαμούχου. Κερδίζει λίγο χρόνο τώρα. Για να δούμε όμως εδώ τη γύρισε η Καμενίτσα πολύ ωραία. Πήγανε στο έδαφος. Μπαίνει και mount face η Θεσσαλονικιά αθλήτρια. Δύσκολα εδώ τα πράγματα για την Μαριάννη Σαμούχου. Στο mount Χριστίνα η Καμενίτσα εδώ σηκώθηκε όρθια, πήρε το θέση και κάνει πολύ δυνατό ground and pound. Προσπαθεί η Σαμούχου να αμυνθεί όσο καλύτερα μπορεί, αλλά βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση εκεί. Και άλλο ground and pound από την Καμενίτσα. Καλή βάση από την Καμενίτσα, βλέπουμε ότι διατηρεί τη θέση της top position. Προσπαθεί εδώ η Σαμούχου να ξεφύγει, δεν είναι καθόλου εύκολο όμως. Να έχει γυρίσει εκεί πέρα και από το πόδι Σαμούχου. Δεν της βγήκε ακριβώς το παιχνίδι όπως θα το ήθελε μάλλον. Ξανά η Καμενίτσα από πάνω. Με εδώ τον Γιάκο τον Πολατήδη να δίνει οδηγίες στη Μαριάννη της Σαμούχου. Ενάμιση λεπτό έχει περάσει μετά στον πρώτο γύρο. Κάποια χτυπήματα εδώ από την Καμενίτσα η οποία βρίσκεται σε side control ουσιαστικά, αλλά την κρατάει και με το πόδι η Σαμούχου. Χτυπήματα συνεχόμενα βλέπουμε από την Καμενίτσα. Δύσκολη θέση για τη Μαριάννη Σαμούχου. Πρέπει οπωσδήποτε να καλυτερεύσει τη θέση της από εκεί, να προσπαθήσει να τουλάχιστον έτσι σε θέση guard. Να προσέξει μην γυρίσει την πλάτη της βασικά. Εδώ και τη γωνία της Χριστίνας Καμενίτσα. Πέρασε εδώ, το πήρε την πλάτη η Καμενίτσα. Πρέπει να έχει περάσει και το χέρι της κάτω από το λαιμό της Σαμούχου. Για να δούμε αν θα την γυρίσει. Όχι, δεν το έχει περάσει ακόμη. Αμήνεται η Σαμούχου, κρατάει με τα χέρια της τα χέρια της αντιπάλου της. Η οποία προσπαθεί έτσι με αυτά τα χτυπήματα να της ανοίξει την άμυνα ουσιαστικά. Από μόνα της δεν κάνουν τίποτα. Και εδώ βλέπουμε, είδα αμέσως άνοιξε τα χέρια της η Σαμούχου. Πλησιάζει, το πάει για την υποταγή η Καμενίτσα εδώ. Σε δύσκολη θέση Σαμούχου, για να δούμε αν θα καταφέρει. Ίσως αμήνεται όμως, αμήνεται, προσπαθεί να γυρίσει. Εδώ αυτά τα χτυπήματα κάνουν ζημιά. Γιατί ένα-δύο χτυπήματα βρήκανε στην πίσω πλευρά. Στην πίσω πλευρά του κεφαλιού, θα θέλει προσοχή. Παγορεύεται εδώ να πούμε για όσους δεν ξέρουν να χτυπήσει τον αντίπαλο πίσω το κεφάλι. Στο πλάι στα αυτιά γίνεται, πίσω δεν γίνεται. Βλέπουμε εδώ την Καμενίτσα. Τώρα την έβαλε στην κάρτη και κινδυνεύει, ίσως κινδυνεύει με άρμπαρ εδώ η Μαριάννη Σαμούχου, να την προσέξει. Θέση της έχει τεντώσει το χέρι, έχει ευκαιρία εδώ η Καμενίτσα. Για να το πήρε το άρμπαρ, τεντώνει. Βλέπουμε η Σαμούχου έκανε το tap. Νικήτρια η Χριστίνα Καμενίτσα με άρμπαρ στον πρώτο γύρο. Νομίζω πολύ επιθετική εμφάνιση από τη Χριστίνα Καμενίτσα. Μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο αθλήτριες.
Βλέπουμε τώρα αγκαλιάζονται, είπαμε ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις, πολύ καλές φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Ήταν και οι δύο συμμετέχουσες στο τουρνουά του GFC πριν αρκετούς μήνες, αλλά δεν έπαιξαν τότε. Βλέπουμε εδώ replay, το ωραίο χτύπημα από την Καμενίτσα με το ξεκίνησε το παιχνίδι. Εδώ η θέση mount και το ground and pound και το armor με το οποίο τελείωσε εδώ ο αγώνας. Νικήτρια η Χριστίνα Καμενίτσα από τη Θεσσαλονίκη με υποταγή στον πρώτο γύρο.